Παρέμβαση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου του Βόλου για την ακρίβεια, ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη τη χώρα τη δεδομένη περίοδο. Ενώ αύριο αναμένεται να τεθεί στην κόντρα των πολιτικών αρχηγών και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ρυθμίσεις και δόσεις ζητούν οι έμποροι για να επιβιώσουν, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Άστρα ο κύριος Οντόπουλος. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προτάσεις που έχει καταθέσει ο ίδιος ως Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ένα από τα κυρίαρχα αιτήματα είναι αυτό της μείωσης του ΦΠΑ και παράλληλα της εντατικοποίησης ελέγχων. Την ίδια ώρα υπάρχουν παράπονα καταναλωτών για μια αναγραφή τιμών στα εμπορικά καταστήματα. Πληθαίνουν συνεχώς τα παράπονα των καταναλωτών, κυρίως για τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να μην αναγράφονται τιμές σε προϊόντα ή να είναι ανακριβείς, όπως επίσης και οι τιμές στις βιτρίνες. Ορμόμενοι από αυτές τις καταγγελίες, τις οποίες έχουμε ενημερωθεί και από τις αντίστοιχες ενώσεις καταναλωτών, έχουμε προβεί σε μια ενημέρωση στα μέλη μας, όπου υπενθυμίζουμε την υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτική αναγραφή τιμών στα είδη τα οποία έχει στο ράφι το κάθε κατάστημα, όπως επίσης και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα είδη τα οποία προβάλλει στις βιτρίνες στο κατάστημα, όπου πρέπει απαραίτητος όλα τα είδη να φέρουν τιμή και αυτή η τιμή να είναι εύκολα προσβάσιμη οπτικά από τον καταναλωτή. Εφιστούμε την προσοχή, καθώς οι έλεγχοι διενεργούνται και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ υψηλά και είναι κρίμα τέτοιες εποχές δύσκολες τις οποίες βιώνει η μικρή επιχείρηση να επιφορτίζεται και με πρόστιμα τα οποία πραγματικά μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αποφευθούν. Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρέωση, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση την οποία έχουμε αποστείλει στα email των μελών μας, να υπάρχει αναγραφή τιμών σε όλα τα είδη και κυρίως στις βιτρίνες των καταστημάτων. Από τον Εμπορικό Σύλλογο έχει επισημανθεί παράλληλα ότι η αύξηση στις τιμές των τροφίμων έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην εμπορική αγορά.